Αγαπητοί συνέλληνες, καλησπέρα. Το θέμα του σημερινού βίντεο είναι πάλι το ουκρανικό ζήτημα και ειδικότερα μια ανθεληνική ενέργεια της νεοναζιστικής κυβερνήσεως του Ζελένσκι, η οποία πνέει τα ληστεία και η ζωή της πλησιάζει προς το τέλος της. Πέρυσι τον Ιούλιο η κυβέρνηση αυτή του Κιέβου αμφισβήτησε το γηγενή χαρακτήρα των Ελλήνων της Ουκρανίας και τον γηγενή επίσης χαρακτήρα των Ρώσων της Ανατολικής Ουκρανίας. Δηλαδή δεν θεωρεί πλέον από τον Ιούλιο του 2021 η κυβέρνηση του Κιέβου, η οποία πνέει τα ληστεία, γηγενής, δεν θεωρεί γηγενής τους Έλληνες της Ουκρανίας και τους Ρώσους της ανατολικής περιοχής της χώρας. Αυτό και μόνον, αυτή η προκλητική ενέργεια του καταραίωτος ουκρανικού καθεστώτος δικαιολογεί κάθε είδους εχθρική στάση εναντίον του ουκρανικού καθεστώτος, εναντίον του Ζελένσκι. Και οπωσδήποτε δικαιολογεί αυτά τα οποία λέμε εμείς, ότι η Ουκρανία όχι μόνο στρατιωτική βοήθεια δεν έπρεπε να πάρει, αλλά ούτε καν ιατροφαρμακευτική βοήθεια, όταν αμφισβητεί κατά προκλητικότατο τρόπο την ελληνικότητα κάποιων περιοχών της χώρας αυτής. Εμείς ως έθνος υπάρχουμε εκεί επί 3 και πλέον χιλιετίες. Έχουμε ιδρύσει πόλεις οι οποίες ήκμασαν κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους εκεί και των οποίων τα ονόματα ακόμη διατηρούνται. Τα ονόματα πολλών εξ αυτών των πόλεων έστω και παρεφθαρμένα. Η Κρυμαία, η Ταυρική Χερσόνησος των αρχαίων ήταν και είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα του ελληνικού έθνους. Εμείς εκεί υπήρξαμε προτού υπάρξουν οι Ουκρανοί ως κράτος, πολύ πριν, χιλιάδες χρόνια πριν και πολύ πριν εμφανιστούν στους μεσαιωνικούς χρόνους οι Ρώσοι. Και πολύ βέβαια πριν εμφανιστούν οι διάφοροι βάρβαροι λαοί, μεταξύ των οποίων και οι Τάταροι, των οποίων τον ιθαγενή χαρακτήρα αναγνωρίζει το καταραίων ουκρανικό καθεστώς. Δηλαδή οι Τάταροι, οι οποίοι έχουν καταλάβει την Κρυμαία εδώ και αρκετούς αιώνες και από μινάρια των οποίων υπάρχουν στην Ταυρική Χερσόνησο, θεωρούνται από το καταραίων καθεστώς του Κιέβου γηγενείς, ενώ οι Έλληνες, οι οποίοι υπάρχουν χιλιάδες χρόνια εκεί και είναι ο αρχαιότερος λαός του Βορείου Ευξηνικόντου, δεν θεωρούνται γηγενείς. Αυτό και μόνον δικαιολογεί κάθε είδους εχθρική στάση έναντι του καταραίωτος ουκρανικού καθεστώτος και καθιστά ακόμα πιο προδοτική και πιο εγκληματική την απόφαση της κατοχικής κυβερνήσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη να αποστείλει στρατιωτική βοήθεια αλλά και ιατροφαρμακευτικό υλικό στον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό. Όταν ένα καθεστώς το οποίο πνέει τα ληστεία κάτω από τα συνεχή πλήγματα της ρωσικής στρατιωτικής μηχανής, όταν λοιπόν το καθεστώς αυτό αμφισβητεί το γηγενή χαρακτήρα του ελληνισμού στις περιοχές αυτές, δεν είναι άξιο βοηθείας αλλά είναι άξιο κατακρίσεως και περιφρονήσεως. Η κατοχική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, του ανθρωπομόρφου αυτού τέρατος, με την ενέργειά της αυτή να βοηθήσει τόσο στρατιωτικά όσο και, και σε φαρμακευτικό υλικό την καταραίουσα ουκρανική κυβέρνηση, είναι απείρως καταδικαστέα ενέργεια αυτή και προδοτική. Είναι εις βάρος του ελληνισμού και θέτει σε κίνδυνο άμεσο, έθεσε σε κίνδυνο άμεσο
τις ελληνορωσικές σχέσεις. Εμείς ως Έλληνες δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε και να χωρίσουμε με τους Ρώσους. Μας ενώνουν μακραίωνοι υπερχιλιετείς δεσμοί με το ρωσικό λαό και αυτούς δεν θα τους συντρίψει ούτε θα τους εξαφανίσει η καταχωρητική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη που αποτελεί την πλέον ανθεληνική και πλέον καταστροφική και πλέον ολέθρια κυβέρνηση των Αθηνών. Αγαπητοί μου φίλοι και αγαπητές μου φίλες, αυτή η ενέργεια του Ζελένσκι και μόνον να μην θεωρεί από πέρυσι τον Ιούλιο ως γηγενή την ελληνική μειονότητα στην Ουκρανία και επίσης και ως μη γηγενή την ρωσική μειονότητα στην Ανατολική Ουκρανία, η οποία είναι πλέον ελεύθερη, είναι μια εχθρική πράξη όχι μόνο εναντίον της Ρωσίας αλλά και εναντίον της Ελλάδος όσον αφορά στην ελληνική μειονότητα της Ουκρανίας και τούτο και μόνον καθιστά επιβεβλημένο να μην βοηθηθεί η Ουκρανία. Είναι επιβεβλημένο και πλήρως δικαιολογημένο το να θεωρεί και να πιστεύει κανείς ότι το καταραίων ουκρανικό καθεστώς δεν αξίζει καμιάς βοηθείας από μέρος της Ελλάδος. Εμείς ως Έλληνες οφείλουμε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του ελληνισμού, να πολεμήσουμε αυτούς οι οποίοι εργάζονται για την καταστροφή της Ελλάδος, όχι μόνο τους ελληνόφωνους εδώ, αλλά και όλους τους άλλους τους συνεργούς τους. Η κατοχική κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η πλέον επικίνδυνη και η πλέον ανάξια και η πλέον άχρηστη κυβέρνηση που επέρασε από αυτόν τον τόπο. Στερείται κάθε νομιμότητας εφόσον έχει υποταχθεί πλήρως τους παγκοσμιοποιητές και όπως θεωρούνται και στερούντο κάθε νομιμότητος όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο, υπήρξαν σε αυτόν τον τόπο από τις εποχές της εισόδου, της αναγκαστικής υπ' αυτών εισόδου της Ελλάδος στα μνημόνια και της επιβολής της κυριαρχίας των ξένων επί των πραγμάτων της χώρας. Οφείλουμε να αντισταθούμε, οφείλουμε να είμαστε ενωμένοι. Οφείλουμε να μελετούμε την ιστορία μας. Η ιστορία είναι ο οδηγός μας για κάθε τι το οποίο πρέπει να πράξουμε. Η ιστορία μας δείχνει και η ιστορία μας οδηγεί το πώς πρέπει να αντιμετωπιστούν οι εχθροί μας. Είτε είναι εσωτερικοί, είτε είναι εξωτερικοί. Όποιος γνωρίζει την ιστορία, αντιλαμβάνεται τι εννοώ. Έχετε επίσης το Θεό πίστη στις δυνάμεις και τις αρχές του έθνους και να μην φοβήστε. Να είστε ατρόμητοι, να μην πανικοβάλλεστε και να έχετε μέσα στην καρδιά σας το Θεό και την πίστη στις αρχές και τις αξίες του έθνους. Θα νικήσουμε. Αυτά θέλω να πω φίλοι μου και θα τα ξαναπούμε.